Θα ήθελα να πω για το νομοσχέδιο που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση κατά εντολή του ΣΕΒ και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Είναι ένα νομοσχέδιο που αποτελεί αναγκαίο συμπλήρωμα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης που παρουσίασε η κυβέρνηση, ενώ τα μέτρα που προβλέπονται σε αυτό το νομοσχέδιο αποτελούν όρους ανάκαμψης που επιθυμούν το κεφάλαιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για φθηνότερη εργατική δύναμη, η ενίσχυση των μορφών ελαστικής εργασίας και εκμετάλλευση των εργαζομένων. Σε όλα αυτά, τι πρέπει να κάνουμε εμείς? Θεωρώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να συσπηρωθούν γύρω από τα σωματεία τους και η μόνη τους επιλογή είναι να δυναμώσουν τον αγώνα με κριτήριο τις δικές τους σύγχρονες ανάγκες για καλύτερες συνθήκες ζωής και εργασίας. Να μην δεχτούμε να πληρώσουμε άλλη μια φορά οι εργαζόμενοι το μάρμαρο. Πληρώσαμε αρκετά, να μην ξαναπληρώσουμε. Πρέπει να οργανωθούμε στα σωματεία μας, στη συλλογική μας δράση και να γίνει κινητήριο δύναμη η οργή και ο θυμός που έχουμε σε όλα αυτά που έχουν έρθει για μας. Ακόμα πρέπει να το καινούριο νομοσχέδιο να είναι αιτία πολέμου κυρίως για τους νέους εργαζόμενους, γιατί αυτά που προβλέπει υπονομεύουν το μέλλον τους. Ευχαριστώ πολύ.